Τον κύριο Δημήτρη Κόσμο, Νίκο Χριστοδουλίδη, φιλοξενούμε στη συνέχεια στα νέα του Αντένα. Και πώς σας καλησπέρα, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε, να έχουμε όλοι μας. Καλή χρονιά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινάμε καταρχάς με το θέμα του Μπαρμπαρόσκη και τις πληροφορίες και εκπρόσωπε για περί νέας οδηγίας προς ναυτιλωμένους. Έκανε παρέμβαση το θέμα, το είδατε στην αρχιδελτίο μας και ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας ότι Μπαρμπαρόσκη και συνομιλίες δεν πάνε μαζί. Τι άλλο έχετε να προσθέσετε επί τούτου? Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτή είναι και η επίσημη θέση της Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνομιλίες, η συμμετοχή μας στις συνομιλίες έχει ανασταλεί για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Την παράνομη παρουσία του Μπαρμπαρόσκη εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν συνεχίσει να υφίσταται ο λόγος αυτός, δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει ενδεχόμενο για μας να επιστρέψουμε στις συνομιλίες. Είναι πολύ σημαντικό οι συνομιλίες να διεξάγονται και να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο, το κατάλληλο περιβάλλον, έτσι ώστε να έχουν και προοπτική επιτυχίας. Με τον Μπαρμπαρόσκη, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η προοπτική. Νιώθουμε πιο δυνατοί σαν χώρα και εκπρόσωπε τώρα με τις συμμαχίες στην περιοχή. Ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι δίνουμε έμφαση στο ρόλο της Κύπρου στην περιοχή, με επίσκεψη ακόμα και στην Τεχεράνη. Έτσι. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην σχέση μας με τα γειτονικά κράτη. Έχουμε δείξει συγκεκριμένα παραδείγματα τόσο με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναφερθεί και στο Ιράν. Σας αναφέρω επίσης ότι μόλις σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδεχθεί πρόσκληση από τον βασιλιά της Ιορδανίας για να επισκεφθεί τη χώρα. Πολύ πρόσφατα ήταν εκεί ο Υπουργός Ενέργειας. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ενέργειας και είμαι σίγουρος ότι κατά την εκεί επίσκεψη του Προέδρου, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν την ενέργεια. Επιστρέφοντας στο θέμα του Μπαρμπαρός, κύριε εκπρόσωπε, είναι βέβαια μόνο πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον Τούρκο-Κυπριακό τύπο αυτή η ανανέωση της οδηγίας προς ναυτιλωμένους για το Μπαρμπαρός. Εάν τελικά, γιατί αντιλαμβάνομαι όπως είναι πληροφορίες, είναι θέμα ημερών. Με ισχύ από την Πέμπτη, από την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου. Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα πρέπει να αντιδράσει η πλευρά μας? Κοιτάξτε, αν υλοποιηθούν αυτά που αναφέρονται στον τουρκοκυπριακό τύπο, σίγουρα η Τουρκία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, γνωρίζοντας, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια δεν θα μπορούν να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, ότι δεν ενδιαφέρεται για την επανέναρξη των συνομιλίων. Θα είναι μια αρνητική εξέλιξη. Στέλνει σαφή μηνύματα, επαναλαμβάνω, στη διεθνή κοινότητα και θα πρέπει όλοι αυτοί που επιθυμούν την επανέναρξη των συνομιλιών να εργαστούν προς την κατεύθυνση της Τουρκίας έτσι ώστε να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Εμείς παρακολουθούμε τα γεγονότα, αξιολογούμε την κατάσταση πραγμάτων. Όπως πολύ ωραία έχετε αναφέρει, το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αναμένεται αναλόγως των εξελίξεων να ληφθούν και συγκεκριμένες αποφάσεις. Τώρα υπάρχει το θέμα του κυρίου Άιντα, του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Εθνών, κύριε εκπρόσωπε, ο οποίος είπε σε συνέντευξή του σε εφημερίδα ότι δεν γίνεται, λέει, να αποσυνδεθεί το θέμα των υδρογοναθράκων με το Κυπριακό. Ποια είναι η απάντηση της πλευράς μας? Ο κύριος Σάιντα είπε ότι υπάρχει σύνδεση των υδρογοναθράκων, του θέματος των υδρογοναθράκων με το Κυπριακό και δεν μπορεί να αποσυνδεθεί. Η μοναδική σύνδεση που υπάρχει και είναι μια θέση που και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε επανειλημμένα και είμαι βέβαιος ότι αντικατοπτρίζει για τις απόψεις των πολιτικών αρχηγών, είναι ότι αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για επίλυση του Κυπριακού. Κίνητρο προς την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους και μάλιστα για επίλυση το συντομότερο δυνατό. Καμιά άλλη διασύνδεση δεν υπάρχει και καμιά άλλη διασύνδεση δεν είναι αποδεκτή όπως αυτή προωθείται από τουρκικής πλευράς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι όροι εντολής του κυρίου Άιντε εστιάζονται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Το θέμα της ενέργειας των υδρογοναθράκων άπτεται των δικαιωμάτων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών. Και δεν έχει καμία εξουσία. Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία διασύνδεση ανάμεσα στα δύο, πέραν από το ότι λειτουργεί ως κίνητρο για λύση. Μας ικανοποιεί η συμπεριφορά μέχρι τώρα του κυρίου Άιντα, κύριε Χριστοδουλίδη? Κοιτάξτε, οι ειδικοί αντιπροσώποι των Ηνωμένων Εθνών, αν δούμε διαχρονικά, κρατούν μια στάση ίσων αποστάσεων. Αυτή είναι η καθιερωμένη γραμμή των Ηνωμένων Εθνών. Εκείνο που πρέπει να προσέχουν είναι να μην κάνουν ερμηνείες ή τοποθετήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν την τουρκική πλευρά να θέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θέματα τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν. Στο τέλος της ημέρας όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι η θέση της δικής μας πλευράς, η οποία είναι ξεκάθαρη και έχει εκφραστεί μάλιστα μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών.